Κύριε Κύριε, χαίρετε. Έντονο προβληματισμό προκαλεί η άρνηση των διεθνών παικτών του Ολυμπιακού να αγωνιστούν στους προκριματικούς αγώνες των εθνικών ομάδων μπάσκετ για το παγκόσμιο κύπελο του 2019. Στην ενημερωτική ανακοίνωση που εξέδωσαν, επικαλούνται τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα. Όχι στις εθνικές ομάδες των χωρών τους για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνουν στο τέλος του μήνα, δήλωσαν με κοινή τους ανακοίνωση οι διεθνείς μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού. Το ίδιο αναμένεται να πράξουν από την πλευρά τους και οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού, κρατώντας την ίδια στάση με τους διεθνείς των υπολείπων ομάδων της EuroLeague. Κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι πραγματικά αδύνατον και άκρος αντιεπαγγελματικό να απουσιάσουμε από τις ιδιαίτερα σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μας στη EuroLeague, την ίδια στιγμή μάλιστα που οι περισσότεροι από εμάς έχουν ήδη χάσει το μεγαλύτερο μέρος της καλοκαιρινής προετοιμασίας λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχαμε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2017. Ευελπιστούμε σύντομα η κατάσταση να εξομαλυνθεί, ώστε να είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε και πάλι από κοντά τις προσπάθειες των εθνικών μας ομάδων. Την ανακοίνωση υπογράφουν οι Έλληνες διεθνείς Πρίντεζης, Μάντζαρης, Παπα-Νικολάου, Παπα-Πέτρου, ο Σέρβος Μιλουτίνοφ και ο Λετωνός Στρένιξ. Για μεν τους Έλληνες, οι κανονισμοί προβλέπουν ποινή 2 αγωνιστικών από τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου, εφόσον αυτοί συμπεριληφθούν στις τελικές κλήσεις της εθνικής ομάδας, ενώ για τους ξένους θα αποφασίσει η FIBA. Θυμίζουμε ότι η εθνική μας ομάδα πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία στις 24 Νοεμβρίου στο Λέστερ και το Ισραήλ στις 27 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2019. Η σημερινή 7η αγωνιστική της EuroLeague φέρνει τον Παναθηναϊκό αντιμέτωπο με τη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζόκα στις 9 και 4 στο ΆΚΑ και έτσι οι διεθνείς των Πρασίνων είναι επί του παρόντος αφοσιωμένοι στο απόψινο μάτς. Αμέσως μετά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους απέναντι στην εθνική ομάδα, δηλώνοντας και αυτή την άρνησή τους να συμμετάσχουν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου λόγω των υποχρεώσεών τους στη EuroLeague.